και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημών. Ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημών. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμε. Δέσποτα παντοκράτορ, Κύριε Θεός ημών, ο μέγας στη βουλή και θαυμαστός της έργης, ο μόνος κρατεός και αυτοδύναμος, που το προστάγμα τη γη υπηδάτων εστήριχτε, και την πανσενή σου δεξιά ο κόσμος ίδραστε και τα σήμαντα περικρατείτε. Δόξαν σοι και ευχαριστίαν εν ευγνωμοσύνη αναπαίνομεν. Ιδού βαρπάντες εμείς, άρχοντες και λαός συνήχθησαν επί το αυτό εν τη ευσήμοντα αυτή ημέρα, της εις αγαθότητος και ευσπλαχνίας και εν ταπεινότητη καρδίας εστώτες εσμένων οποιών σου, τα μεγαλεία σου εκδιηγούμενοι και ευχαριστίαν συμπροσάγοντες. Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε, επί πάσιν εις επίησας ημίν και καθημέραν ποιείς ημίν αγαθείς, εξαιρέτως δέπτης ελευθερίης ημών, ον ευγνώμονα την ανάπτυση επιτελούμεν εν τη ευσήμοντα αυτή ημέρα και ημνούμεν σε τον αίτιον των σωτηρίων ημών. Με μεγάλη μας μεγάλη μας, Κύριε, μεγάλη μας, του πίσω με θυμόν, προσορίσω τους επισήμους παρευρισκομένους, τον ανημότατο Κύριε Υπουργό, τον ανημότατο Πρόεδρο και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως και όλους εσάς, ιδιαίτερος δε εκείνους που είναι εκτός της πόλεως μας και της μητροπόλεως μας, με τούτο τον λόγο, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, και εσείς οι φιλοξενούμενοι στην πόλη μας, είστε μέσα σε ένα ναό κοιμήλιο. Όχι αρχαιολογικό χώρο, αλλά σε ένα ναό κοιμήλιο. Των ναών που έχτισαν οι λίγοι Κοζαλίτες τότε το 1664, στα πέτρινα χρόνια, στα μαύρα χρόνια της Τουρκιάς, κι όμως τα κατάφεραν. Και μετά από αυτό το ναό, το ιστορικό επισκοπείο το 1740, εκεί που ο Παύλος ο Μελάς σχεδίασε τη συστράτευση για την λευκαιριά της Μακεδονίας και μετά της Θράκης. Πρέπει να κρατήσουμε ψηλά αυτά τα σύμβολα του έθνους μας. Αυτό είναι το έθνος μας, αυτό είναι το γένος μας. Τούτο μόνο θα σας πω για να τελειώσω, για να τα πούμε, γιατί το έχουμε ανάγκη σε κάθε εποχή, γιατί δυστυχώς θα κάνουμε θάλασσα διαχρονικώς. Ένας Εβραίος μου είπε στην Αμερική όταν διακονούσα εκεί, σε μια άλλη Ελλάδα που λέγεται Αστόρια της Νέας Υόρκης. Εσείς οι Έλληνες, μας τα δώσετε όλα. Κανένας άλλος λόγος δεν έδωσε πίσω. Εσείς τα φτιάξατε όλα. Επιστήμης, πολιτισμό, τέχνη, σοφία, τα πάντα. Αλλά όταν είστε ένας, όταν γίνετε δύο, μου έκανε αυτό, εμείς είμαστε πάνω. Χαιρόμουν όταν μου έλεγε όλα τα ωραία. Πικράθηκα όμως όταν είπε το τελευταίο, γιατί δεν υπερέβαλε η αλήθεια.
Κοιτάξτε λοιπόν, σαν να βρίσκεται εκεί στον άλλο ναό της δημοκρατίας. Αυτό θέλει ο λόγος μας. Να κρατάμε ψηλά τα λάβαρα της πίστεως και της πατρίδος. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Και όλα τα υπόλοιπα είναι του παιδιού. Εγώ σας καλωσορίζω και εύχομαι ο Θεός να σας χαρίζει πολύ δύναμη και υπέροχο στρατηγός να σας σκεπάζει στο έργο σας αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διέρχεται η χώρα μας. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα. Διευχόρον το καλύτερο. Την 103η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης μας από τον τουρκικό ζυγό 500 ετών. Τιμούμε τους ήρωες που έδωσαν τον αγώνα υπέρ βουμών και εστιών. Από τις 5 Οκτωβρίου 1912 μέχρι την απελευθέρωση της Κοζάνης, 182 στρατιώτες έδωσαν τη ζωή τους και 1.000 τραυματίστηκαν για την ελευθερία. Πολλές δεκάδες όμως ήταν και οι άμαχοι που πλήρωσαν με τη ζωή τους τη βαρβαρότητα των Τούρκων. Ο ελληνικός στρατός, εξοπλισμένος από το υστέρημα του ελληνικού λαού με τα απολύτως απαραίτητα, οπλισμένος όμως με μεγάλη πίστη για την ελευθερία και με όραμα μια πατρίδα, με εθνική ανεξαρτησία, ειρήνη και πρόοδο, αντιπαρατάσσεται σε έναν καλά οχυρωμένο, οργανωμένο και εξοπλισμένο υπογερμανική καθοδήγηση, Οθωμανικό στρατό. Σε σύντομο χρονικό διάστημα προελάβνει με αντίξωες καιρικές συνθήκες και στις 11 Οκτωβρίου μπαίνει απελευθερωτής στην Κοζάνη.